σαν αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων Αθήνας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας επισκεφτήκαμε σήμερα τον κύριο Εισαγγελέα του Αριουπάγου και του εκθέσαμε την αγωνία και την διαμαρτυρία μας για την αντινόμενη αστυνομική αυθαιρεσία και βία εις βάρος των διαδηλώσεων, εις βάρος της αξιοπρέπειας και της ζωής του κάθε ανθρώπου, μέσα στα πλαίσια της οποίας εντάσσεται και η τελευταία βίαιη επίθεση αστυνομικών οργάνων στις 26 του Οκτώβρη εις βάρος του συναδέλφου μας και υποψηφίου με την αγωνιστική συσπήρωση Βασίλη Αρχιμανδρίτη. Ο κύριος Εισαγγελέας άκουσε με πραγματικό ενδιαφέρον τα όσα του εκθέσαμε και διαβεβαίωσε ότι από την πλευρά του θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια προκειμένου να ασκηθούν τα νόμιμα. Η αγωνιστική συσπήρωση διαβεβαιώνει και δηλώνει σε κάθε συνάδελφο, σε κάθε εργαζόμενο, στο λαό μας γενικότερα, ότι με όλες τις δυνάμεις θα σταθεί πλάι στον αγώνα όλων για τη διασφάλιση των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών του λαού μας και όλων των εργαζομένων, για τη διασφάλιση της ζωής και της αξιοπρέπειας του κάθε ανθρώπου. Με αφορμή την ιδιοπεραγία στο πρόσωπό μου που συνέβη στις 26 Δεκάτου και τα γενικότερα φαινόμενα κρατικής καταστολής, σαν αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων, προχωρήσαμε σήμερα σε παρέμβαση καταγγελία ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα του Αριουπάγου, για να εκθέσουμε γενικότερα το ζήτημα της παραβίας των δημοκρατικών ελευθεριών, των λαϊκών δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν είναι δυνατόν όταν μπροστά μας υφίσταται κάποιος την αδικία να μην την καταγγέλουμε. Είναι χρέος μας και ως δικηγόροι, υπερασιστές του λαού να μιλάμε, να διεκδικούμε και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τηρούμε κάθε έκφραση τα δημοκρατικά δικαιώματα. Αυτό κάναμε και σήμερα. Νομίζουμε πως χρέος όλους μας είναι να στεκόμαστε πλάι στον αδύναμο και νομίζουμε καλύτερη απάντηση είναι να στηρίξουμε με κάθε τρόπο την αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων στις επερχόμενες εκλογές στο Δικηγορικό Συλλόγο.